Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Γκοσλόπουλε, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, επίσης. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Κρατάω μια δέσμευση του υφυπουργού, του κύριου Σκρέκα, από το Σάββατο, ότι το έργο θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί με τον συντομότερο και συμφερότερο για το δημόσιο τρόπο. Δεν ξέρω αν το, πώς το εισπράξετε κι εσείς αυτό που ήσασταν εκεί. Όπως επίσης, επειδή δεν μπορούσαμε να είμαστε εμείς εκεί, θέλουμε να μας πείτε από τη δική σας μεριά τι σας έκανε εντύπωση, κάποια στοιχεία σημαντικά αυτή τη συνάντηση. Ναι, κοιτάξτε, για να κάνουμε μερικά σχόλια γενικώς για τη συνάντηση αυτή. Καταρχήν, η συνάντηση ήταν σε μια θετική κατεύθυνση. Καλώς έκανε ο αντιπεριφερειάρχης και μας προσκάλεσε όλους μαζί, γιατί για πρώτη φορά συγκεντρώθηκαν όλοι οι θεσμικοί φορείς του νομού, οι βουλευτές. Και για πρώτη φορά με σύνδεση και με υπουργείο, έτσι. Με πρώτη ο αντιπεριφερειάρχης, οι τρεις δήμαρχοι, οι αγροτικοί σύλλογοι, οι ενδιαφερόμενοι δηλαδή, ωφελούμενοι από αυτό το έργο. Και σε αυτή την σύσκεψη μίλησε με Skype ο κύριος υφυπουργός, ο κύριος Σκρέκας. Ήταν λοιπόν μια καλή σύσκεψη, μια καλή συνάντηση. Φάνηκε ότι υπάρχει μια κοινή γραμμή από τη δικιά μας πλευρά όλων. Δηλαδή το συμπέρασμα είναι και η πίεση που ασκούμε να τελειώσει ως το συντομότερο χρονικό διάστημα το έργο αυτό, ότι είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο κτλ. Αυτό ήταν το πρώτο. Για πρώτη φορά ενωθήκαμε όλοι μαζί, χωρίς αντιπαραθέσεις, με μια διακομματική συνένεση, με όλων των φορέων συσπήρωση και συνένεση κτλ. Για μια συλλογική διεκδίκηση του μεγάλου αυτού έργου. Το δεύτερο, εκφράστηκε η πολιτική βούληση της κυβέρνησης, την οποία δεν αμφισβητώ σε καμία περίπτωση. Ο υφυπουργός είπε ότι στα σχέδια της κυβέρνησης είναι στο συντομότερο χρονικό διάστημα να κατασκευαστεί αυτό το έργο, να τελειώσει δηλαδή με το μικρότερο, όπως είπατε, δυνατό κόστος για το δημόσιο. Ναι. Αυτό το αποδέχομαι, συμφωνώ, δεν το αμφισβητώ και χαίρομαι για αυτή την πολύ καθαρή δήλωση που έκανε. Ναι. Για την δέσμευση που έκανε. Και μάλιστα πιστεύω και στον ίδιο τον υφυπουργό προσωπικά, γιατί είναι και ένας νέος άνθρωπος, τον έχω συναντήσει και 2-3 φορές εγώ προσωπικά στην Αθήνα πάλι για το ίδιο έργο και νομίζω ότι ασχολείται, το έχει κατανοήσει αρκετά περισσότερο από ότι το πρώτο χρονικό διάστημα και αυτό είναι λογικό. Και επομένως θα ήθελε και αυτός να το προχωρήσει και να τελειώσει. Εκείνο το οποίο τώρα σπάμε λίγο σε κάποια πράγματα που... Δεν σας άρεσαν. Εν πάση περιπτώσει δεν μου άρεσαν. Ναι. Εκείνο που δεν μου άρεσε είναι ότι κανένας δεν μιλάει για τις ευθύνες της κοινοπραξίας. Αυτό είναι το σημαντικό. Αισθάνεστε μόνος αυτό, γιατί εσείς μιλάτε γι' αυτό. Εγώ μιλάω και δημόσια, μίλησα και στην... στη σύσκεψη που έγινε αυτή. Και επειδή σήμερα δεν θέλω να επαναλάβω τα ίδια πράγματα, θα πω κάποια από αυτά και θα επισημάνω κάποια συγκεκριμένα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω σε γενικές γραμμές να πω ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, η συγκεκριμένη κοινοπραξία μάλλον, έχει τεράστιες ευθύνες για την μη ολοκλήρωση του έργου. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Πρέπει να το διαμηνύουμε όλοι προς αυτούς. Μισό λεπτό, γιατί... για να το διευκρινίσουμε λίγο όμως, κύριε Γκοσλόπουλε. Το ότι δεν το λένε οι άλλοι και το λέτε μόνο εσείς, σημαίνει ότι οι άλλοι δεν το αποδέχονται αυτό που λέτε. Όχι, όχι, δεν λέω αυτό το πράγμα. Όχι, όχι. Σαφέστατα και από την σύσκεψη φάνηκε ότι το αποδέχονται. Δεν είπα ότι δεν το αποδέχονται. Να, αλλά δεν το λένε. Έτσι. Δεν ακούστηκε μέχρι σήμερα. Ίσως, ξέρετε, εμείς δεν βλέπουμε την εταιρεία και βλέπουμε το Υπουργείο. Και μάλιστα τώρα επειδή μεταφέρθηκε η επίβλεψη του έργου από την περιφέρεια στο Υπουργείο, το Υπουργείο είναι αυτό που πρέπει να τελειώσει. Άρα όλοι απευθυνόμαστε στην κυβέρνηση. Λοιπόν, και δεν βλέπουμε αυτόν τον φορέα, σε εισαγωγικά, στο που έτσι που είναι η κοινοπραξία, ο οποίος είχε τη δυνατότητα να τελειώσει το έργο και δεν το έκανε. Ο κύριος Κρέκας, λοιπόν, τι λέει για την ανάδοχο εταιρεία, εκφράστηκε καθόλου? Κοιτάξτε, ο κύριος Κρέκας είπε ότι υπάρχουν κάποιες διαδικασίες δικαστικές. Ας πούμε, αυτοί προσέφυγαν το 2017 στα δικαστήρια για να λύσουν τη σύμβαση. Και αυτό μας το είπε. Το οποίο ξέραμε κι εμείς και το αναφέραμε κι εμείς. Δηλαδή, ζήτησαν να λύσουν τη σύμβαση. Το δικαστήριο βγήκε μετά από 3 χρόνια, το 2020, και αποφασίστηκε η λύση της σύμβασης. Και τώρα σου λέει, ο νόμος προβλέπει τα εξής βήματα. Τα περιέγραψε.
Το πρώτο βήμα είναι, αυτοί υπέβαλαν αίτηση, γι' αυτό σας είπα κάποτε τι νόμοι είναι αυτοί, ενώ ζήτησαν λύση της σύμβασης, φύγαν δηλαδή ουσιαστικά από το έργο παίρνοντας μία αποζημίωση, ξαναυπέβαλαν αίτηση στο Υπουργείο για να ξαναπάρουν το έργο. Για να γίνει αυτό το πράγμα, λέει ο Υπουργός, δεν είναι στην δικιά μας διακριτική ευχέρεια, στην πολιτική μας βούληση δηλαδή. Είναι στην διακριτική ευχέρεια του τεχνικού συμβουλίου, στο οποίο προσέφυγαν, για να κάνει ή να μην κάνει δεκτή την αίτησή τους. Μάλιστα. Και μάλιστα τη νέα μελέτη συμπληρωματική που υποβάλλουν αυτοί, ύψους, αν δεν κάνω λάθος, 10 εκατομμυρίων, γιατί άλλαξαν, λέει, τα υδρολογικά στοιχεία της περιοχής μας. Ναι. Πρέπει να αποφασίσει το τεχνικό συμβούλιο. Και το τεχνικό συμβούλιο δεν αποφάσισε ακόμα, γιατί παρόλο που πήγε το αίτημά του και συνεδρίασε, για κάποιον τεχνικό λόγο, γιατί δεν είχε τελειώσει ουσιαστικά το δικαστήριο, δεν είχε βγει από, δεν θυμάμαι ακριβώς για ποιο λόγο. Λοιπόν, άρα, λέει, πρέπει να περάσουν κάποιες διαδικασίες τυπικές, στις οποίες εμείς ως πολιτική ηγεσία δεν εμπλεκόμαστε. Το ξέρω αυτό και το δέχομαι. Έτσι. Mm. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και, λέει, περιμένουμε να τελειώσει αυτό, να δούμε, θα γίνει, δεν θα γίνει, αποδεχθεί, είναι σωστή, δεν είναι σωστή η μελέτη που υποβάλλουν κτλ. Και από εκεί και πέρα θα κοιτάξουμε να πιέσουμε να βρεθεί μια λύση με την εταιρεία και να προχωρήσουμε στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Εγώ όμως έκανα μια ερώτηση μέσα στη σύσκεψη. Γιατί η εταιρεία αυτά τα χρόνια δεν τελείωσε το έργο? Ποιος την εμπόδισε? Εμφανίστηκε, για παράδειγμα, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και είπε ότι τελείωσε η άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν μπορείτε να συνεχίσετε? Όχι. Εμφανίστηκε η αρχαιολογία και τους έφερε προς κόμματα? Όχι. Δεν είχαν μέτωπο εργασίας? Είχαν. Δεν είχαν υλικά? Τόνους, εκατομμύρια τόνους συγκεντρωμένα υλικά έχουν εκεί πέρα, έχοντας δημιουργήσει και τεράστια προβλήματα στο Δήμο Νεστορείο. Τα είχαν όλα, δεν τους εμπόδισε κανένας. Δεν υπήρχε χρηματοδότηση, υπήρχε. Τώρα, αν δεν τους άρεσε η χρηματοδότηση, γιατί ο άκτορας είχε δώσει ποσοστό έκπτωσης 16% και μπήκε να συγκατασκευάσει ένα έργο με 39% που είχε δώσει η αρχική εταιρεία Ιόνιος, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να καθυστερήσει το έργο. Υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις το έργο να τελειώσει. Και πολύ περισσότερο τους εμπόδισε ο Δήμος Νεστορείου. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Νατσούλη, ότι ο Δήμαρχος Νεστορείου εδώ και τόσα χρόνια, δηλαδή εγώ προσωπικά, και ο Δήμος κατ' επέκταση και το συλλογικό του όργανο, το Δημοτικό Συμβούλιο, ποτέ δεν φέραν προς κόμματα σε αυτό το έργο. Αλίμονο, αλίμονο. Αντίθετα, το παλεύουμε και το αγωνιζόμαστε για να γίνει αυτό το έργο εδώ και χρόνια. Και ξέρετε ότι στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας υπήρχαν αντιδράσεις, υπήρχαν αντιρρήσεις, υπήρχαν προβληματισμοί, τους οποίους εγώ προσωπικά καταλάγιασα όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Υπήρχαν συγκρούσεις, αν θυμάστε, με τις οικολογικές οργανώσεις. Μα τα λέγαμε και πάλι μαζί πριν, πόσα ήταν, 10 χρόνια. Πόσα χρόνια. Όλη την αντιπαράθεση με τις οικολογικές οργανώσεις την είχα αναλάβει εγώ για να γίνει αυτό το έργο. Χωρίς ο Δήμος Νεστορείου να ωφελείται σε τίποτε από την άρδευση. Γίνεται ουσιαστικά για να αρδεύσει τα 72.000 στρέμματα. Δεν αρδεύεται κανένα στρέμμα του Δήμου Νεστορείου. Εμείς είπαμε να γίνει αυτό το έργο για την Καστοριά, για την οικονομία της Καστοριάς, για τον κάμπο της Καστοριάς, γιατί είναι μια καθυμαγμένη οικονομία και πρέπει να αναορθωθεί, και γι' αυτό το παλεύουμε. Και ποιο είναι το όφελος που θα έχουμε εμείς από αυτή την ιστορία? Το υδροηλεκτρικό. Αν γίνει επιτέλους κάποια στιγμή το υδροηλεκτρικό, για να έχουμε ένα αποδοτικό όφελος. Αυτό του είπα και επίσης του έθεσα και το φράγμα της Διποταμίας. Άρα ο Δήμος Νεστορείου δεν έφερε καμία αντίρρηση που θα μπορούσε να φέρει. Και μάλιστα, για να καταλαγιάσουμε κάποτε τις αντιδράσεις, τους είχα πει ότι το έργο αυτό δεν θα έχει καμία καθυστέρηση. Μας το είχαν πει και οι υπουργοί που έρχονται εδώ πέρα. Θα δουλέψει ο κόσμος από τον τόπο μας επίσης. Θα δουλέψει ο κόσμος από τον τόπο μας. Ξεκίνησε το 2011, θα τελείωνε σε 1.100 μέρες. Δηλαδή θα τελείωνε τον Αύγουστο του 2014 και άρα λέγαμε τι φοβάστε τώρα, τρία χρονάκια είναι, θα περάσουν. Ό,τι και αν γίνει θα κλείσουν. Πέρασε η δεκαετία όμως. Πέρασε η δεκαετία. Έχουμε μια πληγή τεράστια στο Νεστόριο. Τεράστια πληγή. Το ξεκίνημα του ωραιότερου φαραγγιού της περιοχής μας και της Ελλάδας, θα έλεγα, είναι πληγωμένο τώρα με την κατασκευή του φράγματος. Το οποίο όταν τελειώσει θα είναι κάτι άλλο. Ένα άλλο τοπίο. Αλλά τώρα είναι μια πληγή. Από το υλικό που συγκέντρωσαν, αυτό θέλω να το καταλάβει και να το ακούσει και η εταιρεία, γιατί πλέον τα όρια μας έχουν ξεπεραστεί και χρειάζεται μια σπίθα εδώ πέρα για να υπάρξει μια αντίδραση. Μαζέψαν εκατομμύρια τόνους υλικό με άδειες. Εγώ δεν λέω ότι δεν είχαν αδειοδοτήσεις, αλλά αυτό το πράγμα που κάναν, αυτή η συγκέντρωση του υλικού, οδήγησε στο να βυθιστεί η στάθμη της Κίτης του ποταμού κατά 3 μέτρα κάτω. Αυτό να βγουν τα πέλματα των γεφυρών. Αυτό δεν το να κοντέψουν να φύγουν οι γέφυρες από τη θέση τους.
Και αν δεν έκανε η περιφέρεια έναν αναβαθμό κατάντι της γέφυρας, θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα σήμερα. Εμείς έχουμε δύο πηγάδια από τα οποία υδροδοτείται τον εστόριο, που βρίσκονται μεταξύ του εργοταξίου που είναι συγκεντρωμένο του υλικό και της στέψης του φράγματος. Με αποτέλεσμα, επειδή έπεσε η στάθμη του ποταμού, να μην μπορούμε να έχουμε νερό στα πηγάδια. Να μην μπορούμε να πάρουμε νερό για το μικρό αρδευτικό του νεστορείου. Δηλαδή τεράστια προβλήματα, και όχι μόνο δεν άνοιξε μύτη, όχι μόνο δεν αντέδρασε κανένας, στηρίζουμε το έργο αυτό. Λοιπόν, η εταιρεία έχει τεράστιες ευθύνες. Δεν την εμπόδισε κανένας, την στηρίξαμε όλοι. Έπρεπε το έργο να τελειώσει το 15. Έπρεπε να τελειώσει το 18. Έπρεπε να τελειώσει το 19. Πήγε 20 και δεν έχει τελειώσει. Και αυτές τις ευθύνες εγώ θα τις αναδεικνύω. Έγινε, δεν μπορεί προσπάθεια να περάσουν αυρόχιστοι ποσοί. Χθες που είχαμε αυτή τη συνάντηση, μήπως έγινε και κάποια προσπάθεια, μήπως το ξέρετε, θα θέλαμε να ρωτήσουμε και τον κύριο Σαββόπουλο, να καλεστεί εκεί και κάποιος εκπρόσωπος της εταιρείας. Ή δεν καθόλου αυτή η προσπάθεια για να βρεθεί χθες, το Σάββατο εννοώ, στην συνάντηση που έγινε στην Ομαρχία. Ναι, αυτό δεν το ξέρω. Ο κύριος Σαββόπουλος είπε ότι σε αυτή τη φάση έπρεπε να είναι ένα, ας το πούμε, πολιτικό όργανο, ναι, που συνέρχεται, δηλαδή οι πολιτικοί φορείς της Καστοριάς, για να συζητήσουμε μεταξύ μας, για να αποκτήσουμε μια κοινή γραμμή και μια κοινή γλώσσα για την διεκδίκηση της υλοποίησης του έργου, και δεν ήθελε προφανώς να είναι εκπρόσωπο της εταιρείας, γι' αυτό δεν ήταν και εκπρόσωπος των υπηρεσιών. Εσείς από το Δήμο εκεί, από την ώρα που αναλάβατε, είχατε κάποιο είδος επαφή, με κάποιον μπορείτε να μιλήσετε, υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος που μπορείτε να συνοηθείτε? Όχι, εγώ δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Μιλάω εδώ με τα παιδιά που είναι στην η μηχανική της εταιρείας στο Νεστόριο, η οποία, ναι, εν πάση περιπτώσει είναι εργαζόμενη. Αυτή δεν είναι η διοίκηση της εταιρείας. Δεν έχω καμία σχέση με την εταιρεία. Δεν έχετε μιλήσει μόνο από τη στιγμή που αναλάβατε τα καθήκοντά σας καθόλου με την εταιρεία, με τους υπεύθυνους? Όχι, 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 δεν έχω μιλήσει. Αυτούς τους 9 μήνες. Το κρίνετε σκόπιμο να μιλήσετε κάποια στιγμή, δηλαδή? Εγώ νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε, και να μιλήσει μια ομάδα, δηλαδή όχι μόνο εγώ προσωπικά, γιατί το έργο αυτό δεν αφορά τον Δήμο Νεστορίου. Δηλαδή ο Δήμαρχος Νεστορίου, ο Δήμαρχος Καστοριάς ή οι τρεις δήμαρχοι μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη τουλάχιστον πρέπει να κάνουμε μια επαφή με την εταιρεία. Ή να πάμε να τους βρούμε ή να έρθουν να μας βρουν και να κάνουμε μια κουβέντα ανοιχτή σοβαρή, και ξεκάθαρη μαζί. Σοβαρή πάνω απ' όλα, έτσι. Και σοβαρή με τους ίδιους. Γιατί από ό,τι κατάλαβα αυτή θα είναι. Παρόλο που υπάρχουν εναλλακτικές, αυτή θα είναι. Άρα αυτή η εταιρεία θα καλύπτει αυτό που λέει το συντομότερο και συμφερότερο για τον δημόσιο, ναι, συμφέρον τρόπο. Αυτή η δήλωση του Υφυπουργού καλύπτει αυτή την εταιρεία? Εγώ νομίζω ότι έτσι θα είναι. Δεν ξέρω για τη δήλωση του Υπουργού. Ο Υπουργός δήλωσε την πολιτική του βούληση και καλά έκανε και το δέχομαι και το πιστεύω, το είπα στην αρχή. Τώρα, ελπίζω, σας είπα την άλλη φορά ότι υπάρχουν τρεις δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι να το ξαναπάρει η ίδια εταιρεία, ο δεύτερος δρόμος είναι να πάνε στους επόμενους και ο τρίτος δρόμος θα είναι να γίνει η δημοπρασία. Η δημοπρασία θέλει 3-4 χρόνια, θα φάμε, δεν συμφέρει. Τώρα, προφανώς γίνεται μια προσπάθεια να ξαναδουλέψει η κοινοπραξία αυτή. Δεν ξέρω, εμένα δεν με ενδιαφέρει, ας είναι αυτή. Εγώ θέλω να τελειώσουμε οι εκκρεμότητες και να τελειώσουμε το έργο. Βέβαια, έτσι, όλοι μας αυτό θέλουμε. Αυτό το πράγμα το εξέφρασε ο Υφυπουργός. Είπε αυτό γίνεται, στο σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε αποτελέσματα και θα έρθουμε εδώ πέρα μάλιστα να τα ανακοινώσουμε προσωπικά κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει η εταιρεία και η κοινοπραξία αυτή δεν μπορεί να περνά αυτό το διάστημα, αυτό που είπα προηγουμένως, αυρόχης ποσή. Δεν μπορεί, έχει τεράστιες ευθύνες. Και θέλω από εδώ και πέρα να ξέρουν ότι το Νεστόριο πλέον έχει ξεπεράσει τα όρια του. Και εγώ προσωπικά και το Δημοτικό Συμβούλιο και οι κάτοικοι του Νεστορίου δεν μπορούν να βλέπουν να χαίνει αυτή η πληγή, να πούμε, επί τόσα χρόνια εδώ πέρα, να έχει καταστραφεί το περιβάλλον μας, αυτό το ωραίο ποτάμι που ήταν ένα σύμβολο για μας, το οποίο περιδιαβαίναμε, στο οποίο ψαρεύαμε, στο οποίο κολυμπούσαμε και για το οποίο θέλουμε να αλλάξει η όψη του, να γίνει μια λίμνη και αυτή θα είναι όμορφη. Αλλά αυτό που συμβαίνει για 10 χρόνια, αυτή την πληγή που βλέπουμε τώρα μπροστά μας, δεν τη θέλουμε. Με τα προβλήματα που σας ανέφερα προηγουμένως. Και κανένας δεν νοιάστηκε γι' αυτά. Όταν λέτε και κανένας δεν νοιάστηκε γι' αυτά, εννοείται και την προηγούμενη ίσως δημοτική αρχή, αν ασχολήθηκε με το θέμα ή όχι? Γιατί Όχι. Η εταιρεία. Δεν προβληματίστηκε. Δεν πήρε ποτέ η εταιρεία ένα τηλέφωνο στο Δήμο να πει σας δημιουργούμε κανένα πρόβλημα. Εμείς στο επίπεδο και στο βαθμό του να μην δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα, να μην αρχίσουμε να δημιουργούμε προβλήματα, να πούμε,
Δεν κάναμε τίποτα. Τα αντιμετωπίζαμε ναι, μόνοι μας. Από πλευρά, εγώ το ρωτάω διαφορετικά. Η προηγούμενη δημοτική αρχή έπρεπε να περάσει επίσης όπως περνάτε εσείς στην επίθεση, ας πούμε. Έπρεπε λίγο να είναι πιο επιθετική, πιστεύετε. Έπρεπε να είναι πιο διεκδικητική πάνω σε αυτό το θέμα ή το άφησε. Ξέρεις, έπρεπε γενικώς να είμαστε από ένα σημείο και μετά όλοι μας διεκδικοί. Όλοι. Και ο Δήμος Νεστορίου. Τώρα δεν μπορώ να μιλήσω για λογαριασμό τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, γιατί δεν τους έχω παρακολουθήσει καθημερινά τι κάναν και τι επαφές είχαν και τι λέγανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει από τη στιγμή, εγώ έφυγα το 2014. Αυτοί είχαν μια προθεσμία να τελειώσουν μέχρι 31/12/2015. Από το 2015 και μετά έπρεπε να είμαστε όλοι πολύ αυστηροί. Όλοι. Και η προηγούμενη περιφερειακή αρχή και η προηγούμενη δημοτική αρχή και οι βουλευτές που ήταν τότε, όλοι. Λοιπόν, φτάσαμε τώρα, πέρασαν άλλα 5 χρόνια από το 2015 και ακόμα είμαστε στο 0. Είναι σταματημένα τα πάντα. Λοιπόν, ως εδώ και μη παρέκει. Τώρα, κλείνοντας, άφησε ο κύριος Κασαπίδης και τα υπόλοιπα στον κύριο Βορύδη. Ναι. Ουσιαστικά με μια δήλωσή του είπε ότι θα δούμε τι θα γίνει και με την επίσκεψη εδώ του Μάκη Βορύδη στη Δυτική Μακεδονία εντός του Ιουνίου. Πιστεύετε πραγματικά σε αυτή την επίσκεψη ότι μπορεί να προσθέσει πράγματα σε αυτό που συζητάμε? Κοιτάξτε, η γραφειοκρατία των Υπουργείων σε σχέση με τα τεχνικά συμβούλια, τις αποφάσεις των δικαστηρίων και τα λοιπά δεν είναι γρήγορη διαδικασία. Ξέρετε τώρα τι πρέπει να γίνει το Υπουργείο. Βγήκε μια απόφαση που λέει ότι λύνουμε τη σύμβαση του Υπουργείου με την εταιρεία, με την κοινοπραξία και πρέπει να πάρει μια αποζημίωση. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα για να καταλάβουμε χρονικά? Σημαίνει ότι το Υπουργείο πρέπει να στείλει τις υπηρεσίες του εδώ πέρα, τους μηχανικούς, τους επιβλέποντες, να κάνει τις τελικές επιμετρήσεις, να περαιωθεί το έργο και στα χαρτιά και στην πραγματικότητα, να το παραλάβει, να πληρώσει και μετά να αρχίσει η διαδικασία της εξέτασης της νέας αίτησης από το Τεχνικό Συμβούλιο, της έγκρισης της νέας μελέτης που θα υποβάλουν. Αυτά θέλουν χρόνο. Δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη και δεν ξέρω αν έχουν το κατάλληλο προσωπικό εκεί κάτω. Εγώ είχα διαφωνήσει και σας το έχω πει πολλές φορές ότι κακώς μεταφέρθηκε η επίβλεψη του έργου από την περιφέρεια στο Υπουργείο κάτω. Κακώς έγινε αυτό το πράγμα. Τώρα δεν θέλω να σχολιάσω γιατί έγινε, αλλά κακώς έγινε. Λοιπόν, αυτά θέλουν κάποιο χρόνο. Ελπίζω και ο κύριος Υπουργός, που επαναλαμβάνω ότι η βούλησή τους είναι αδιαμφισβήτητη και θα ήθελαν να τελειώσει. Καμιά κυβέρνηση δεν θα ήθελε να διαιωνίζεται ένα τέτοιο έργο, να πούμε, για χρόνια. Έτσι. Πιστεύω και αυτός να επισπεύσει τις διαδικασίες. Να καλέσει δηλαδή όλους τους επιβλέποντες, να τους πει τελειώστε γρήγορα την περαίωση, τελειώστε, πληρώστε ό,τι είναι να πληρώσετε εκεί πέρα, να γίνει το τεχνικό συμβούλιο αμέσως και να έρθει σε κανένα μήνα εδώ πέρα και να μας πει παιδιά τα τελειώσαμε, δεν ήταν τόσο δύσκολο όσο νομίζαμε και ξεκινάμε τις επόμενες μέρες. Αυτό θα το περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Ωραία. Επίσης χάρηκα ένα τελευταίο θέλω να πω. Επειδή εμείς τους είπαμε και στον υφυπουργό, ότι εκείνο που περιμένει τον Εστόριο είναι δύο πράγματα. Ένα, να τελειώσει κάποτε το έργο και άρα ο υδροηλεκτρικός σταθμός για να έχουμε μια ανταπόδοση κι εμείς. Αυτό περιμένουμε. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να περιμένουμε. Δεν πρόκειται να προσφέρει τίποτα το φράγμα σε εμάς εκτός από αυτό το πράγμα. Το δεύτερο του είπα ότι επειδή δεν αρδεύεται ούτε ένα στρέμμα από την περιοχή μας, θέλω να γίνει το φράγμα της Διποταμίας και το αρδευτικό της Διποταμίας. Και ο κύριος υφυπουργός ανακοίνωσε ότι είναι σε καλό δρόμο το φράγμα της Διποταμίας, ότι κατά πάσα πιθανότητα το έχουν στείλει σε μια επιτροπή για να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και αυτό με χαροποίησε πολύ. Εάν πράγματι είναι έτσι όπως τα ανέφερε ο υπουργός, τότε χαίρομαι πάρα πολύ. Ωραία. Νομίζω έχει ξεκινήσει και με την προηγούμενη κυβέρνηση αυτή η ιστορία με το φράγμα Διποταμίας. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχει ενταχθεί όμως, κύριε Ατσούλη, ακόμα. Έχει τελειώσει η μελέτη, έχουν εκφράσει την βούλησή τους το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να ενταχθεί, αλλά πρέπει να υπογράψει το Υπουργείο Ανάπτυξης που βάζει τα χρήματα, όχι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ναι, ανάπτυξη. Και τώρα ψάχνουν τη χρηματοδότηση. Τώρα, αν θα το βάλει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που είναι λίγο δύσκολο, ή θα πάρουν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αυτό δεν μας αφορά. Ο υφυπουργός είπε ότι ψάχνουν λύση για τη χρηματοδότηση και θα μας απαντήσουν σύντομα. Και αυτό είναι μια καλή εξέλιξη. Κύριε Κοσλόπουλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αλήθεια της παρουσίασης. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα και καλό κύριο, όπως είπαμε. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.